Πολύ κοντά σε συμφωνία για το υποβρύχιο καλώδιο ενεργειακής διασύνδεσης της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα, φαίνεται πως βρίσκονται ο ανεξάρτητος διαχειριστής μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η Περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Μαλεβιζίου, ύστερα από τη σημερινή του συνάντηση στην Περιφέρεια. Τη διασύνδεση της Κρήτης με την Ηπειρωτική Ελλάδα είναι ένα έργο πνοής, ένα έργο μεγάλης σημασίας. Είναι ένα έργο το οποίο θεωρείται κορυφαίο στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας. Όλα αυτά τα έργα μπορούν να συγχρηματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα βρισκόμαστε ένα βήμα πριν από την ένταξη του μεγάλου αυτού αναπτυξιακού έργου. Η ενέργεια θα αποτελέσει ένα από τους πυλώνες ανάπτυξης της Κρήτης, με όλα αυτά τα οποία θα γίνουν τα επόμενα χρόνια. Την θέση Κορακιά προτείνουν Περιφέρεια και Δήμος Μαλεβιζίου για την δημιουργία κόμβου διασύνδεσης, πρόταση η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΙΕ Γιάννη Γιαρέντη θα εξεταστεί. Πήραμε όλα τα δεδομένα και θα δούμε και το πόσο εφικτό είναι ένα τέτοιο έργο στη συγκεκριμένη θέση και από εκεί και πέρα θα επανέλθουμε με μια απάντηση εμπεριστατωμένη στην Περιφέρεια, στον κύριο Αρναουτάκη. Οφείλουμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να βρούμε τις καλύτερες λύσεις που θα είναι προς όφελος των πολιτών μας, προς όφελος των ανθρώπων της Κρήτης. Αλλά και μια μείωση του κόστους, όπως υπόθηκε και προηγουμένως, που θα υπάρχει ένα κέρδος με τη διασύνδεση περίπου 300 με 400 εκατομμύρια από τον εθνικό προϋπολογισμό. Αρχικά πάντως, στη λίστα του ΑΔΜΙΕ με τις προτινόμενες θέσεις δεν ήταν η Κορακιά. Η Κορακιά προϋποθέτει ότι θα υπήρχαν εναέριες γραμμές και προσπαθούμε να έχουμε την ελάχιστη δυνατή όχληση προς την τοπική κοινωνία και προς το περιβάλλον. Με τα επιχειρήματά μας, με τις προτάσεις τις οποίες καταθέσαμε, νομίζω ότι ανατρέψαμε αυτά τα οποία ο ΑΔΜΙΕ στο έγγραφό του μας έστειλε, που εξαιρούσε εντελώς την Κορακιά και πρότεινε 5 άλλες θέσεις. Το είπε άλλωστε και ο πρόεδρος. Μετά από αυτό δηλαδή, η Κορακιά μπαίνει πλέον στη σκέψη τους πάρα πολύ σοβαρά. Και ελπίζω ότι το επόμενο διάστημα θα είναι θετική η απάντησή τους. Επιπλέον, όπως τονίστηκε, η διασύνδεση της Κρήτης με την Ηπειρωτική χώρα είναι ένα έργο πνοής μεγάλης σημασίας, το οποίο θα ειδωθεί συνδυαστικά και με τη διασύνδεση Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης, που καθιστά το νησί μας ενεργειακό κόμβο όχι μόνο για την Ελλάδα, αλλά και για την Ανατολική Μεσόγειο συνολικότερα.